Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Γεια σας φίλες και φίλοι του Τράιμι και του Κοτσόβολου. Γεια σου, Μαντούλα. Αυτά είναι τα πιο ωραία γυρίσματα που κάνουμε το Τράιμι που ερχόμαστε εδώ. Θα σε βάλω εδώ πέρα να σε γράψω. Στην εξοχή. Μονοήμερη μας πήγε ο Κοτσόβολος, κυρίες και κύριοι. Μονοήμερη, ναι, φορτωθήκαμε στο βανάκι και ήρθαμε εδώ πέρα στα εξοχάς για να δούμε την ολοκλήρωση GoPro 7 Black, η μαύρη κορυφαία καινούρια κάμερα της GoPro. Όσον αφορά στο design, είναι πάνω κάτω η ίδια. Έχει την οθόνη μπροστά που σου δείχνει πόση ώρα μπορεί να γράψει ακόμα, την μπαταρία, την ανάλυση που έχω βάλει εγώ εδώ πέρα στο βίντεο. Πού το λέω αυτό? Έτσι, εδώ μπροστά, Μαντώ. Εδώ μπροστά. Εντάξει. Και πίσω έχει την οθόνη, η οποία είναι αφής. Και μέσα από την οθόνη μπορείς να αλλάξεις τα διάφορα μενού. Όπως είναι η κάμερα, εδώ πέρα είναι αδιάβροχη. Έτσι, την παίρνεις μαζί σου, δεν χρειάζεται κουτί, δεν χρειάζεται. Είναι αδιάβροχη. Ναι, πάει μέχρι βαθιά στο νερό. Κανονικά δεν έχει μαζί σου. Μισό λεπτό. Ναι. Και τη αφήσει η οθόνη και αυτή αδιάβροχη. Ναι, 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 δουλεύει κανονικότητα. Εγώ τώρα έχω βγάλει από εδώ το καπάκι για να έχω την πρόσβαση στο ίδιο. Αυτό είναι δηλαδή έτσι, για να κουμπώνουμε πάνω πράγματα. Ναι, αυτό είναι sticks, ναι, 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 για να την βάλεις όπου θέλεις, γιατί δεν έχει κάποια βάση πάνω. Έλα, ρε. Ουσιαστικά είναι αδιάβροχη, πρέπει να βάλεις εδώ πάνω το καπάκι που το έχω βγάλει πόσο εγώ απλά. Μικρούλα για να είναι. Έχει να σας δείξω την έξοδο HDMI και την Type-C USB, η οποία είναι ουσιαστικά για, για τη φόρτιση έτσι, και τη μεταφορά στον υπολογιστή. Και το δεύτερο καινούριο χαρακτηριστικό που έχει. Έτσι. Από ήχο γράφει καλά. Είναι καλή, αλλά μπορεί να βάλει και εξωτερικό ήχο. Στη θύρα USB μπορεί να βάλει ένα ειδικό καλωδιάκι και να βάλει εξωτερικό μικρόφωνο. Εντάξει. Ναι. Έχει το timelapse, όπου στο timelapse εδώ, Alex, έχει και μια καινούρια λειτουργία. Είναι το Time Warp Video. Τι είναι αυτό? Το Time Warp Video ουσιαστικά είναι μια λειτουργία η οποία εσύ κάθεσαι και εδώ πέρα και ρυθμίζεις την ανάλυση. Το field of view που είναι πάντα wide στην ανάλυση 4K και την ταχύτητα, το βάζεις να γράφει και ουσιαστικά είναι σαν να βγάζεις συνεχόμενες φωτογραφίες, σαν να φτιάχνει ένα timelapse. Το έχω βάλει εδώ πέρα και γράφει, αλλά έχει ακόμα 0 δευτερόλεπτα, γιατί ουσιαστικά το έχω βάλει σε 15p. Εγώ μπορώ να καθίσω να κάνω εδώ πέρα τη μαντό γύρω-γύρω. Κοίτα, έλα, έλα. Όχι, όχι, θέλω να σε. Έλα, μην κουνιέσαι, μην κουνιέσαι. Γιατί? Θέλω. Ένα δευτερόλεπτο βίντεο ήταν όλο αυτό που κάναμε τώρα. Ένα δευτερόλεπτο. Ναι, ένα δευτερόλεπτο. Γιατί? Γιατί το έβαλα να γράφει ουσιαστικά 15p. Έτσι, τι άμα 15 το βάλω 15π της ταχύτητας. 15π πόσο? Μπορώ να το βάλω από 2π. Με 2π μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Θα σου πω εγώ πότε να σταματήσει, εντάξει. 3 δευτερόλεπτα, 4 δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα. Ε, ζαλίστηκα! Παιδιά, ζαλίστηκα! Μην το χαλάς το πλάνο. Δεν μπορώ. Λοιπόν, το φτιάξαμε και μπορείς να πας κατευθείαν από κάτω εδώ και να το πατήσεις για να το δεις. Και μπορεί να το ρυθμίσεις η ανάλυση και όλα τα σχετικά και πώς είναι το πολύ βολικό. Πώς το έκανα. Η επιλογή είναι Time Warp Video. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που έχει αφορά τις φωτογραφίες. Στις φωτογραφίες λοιπόν έχει ένα Smart HDR, ένα έξυπνο τρόπο HDR για να βγάζει καλές φωτογραφίες σε σκηνικά όπως είναι αυτό. Έλα εδώ πέρα λιγάκι. Εδώ, εδώ, εδώ. Εδώ κάτσε εδώ. Θέλω να σε έχω background με αυτό. Εδώ. Ωραία, εκεί. Είναι πιο ωραίο αυτό. Ωραία, εκεί. Εκεί. Οι επιλογές που έχεις εδώ πέρα είναι είτε linear. Έτσι, linear ας πούμε, είτε το wide. Εγώ βάζω linear για να φεύγει το fisheye effect που είναι επειδή είναι πολύ wide ο φακός. Εντάξει. Περίμενε και στην κίνηση. Πες μου ένα περίμενε, περίμενε, περίμενε. Τι θες, φωτογραφία θα βγάλω, ρε ναι, Μαντώ. Ναι, πες μου ένα 2-3. Θες να βγάλω burst. Πάμε. Πάμε. Ναι. Όχι, ρε εσύ. Έλα! Γιατί κουνήθηκες παραπάνω. Έβγαλα πάρα πολλές φωτογραφίες τώρα. Να σου πω πώς έβγαλες. Πόσες. 7.000. Όχι, ρε φίλε. Ε, και μπορούμε να τις δούμε εδώ επί τόπου. 25. Άντε, ρε. Έτσι, focus έχει. Είναι συνέχεια η εστίαση, επειδή είναι ο φακός wide, είναι μόνιμη η εστίαση συγκεκριμένη. Δεν μπορείς να αλλάξεις εστίαση. Μπορείς όμως όταν πας να τραβήξεις κανονικό βίντεο. Αυτό σημαίνει ότι άμα κάνω έτσι, έτσι δεν μπορεί να με. Δεν σε χάνει. Δεν σε χάνει. Όχι, γιατί έτσι, επειδή είναι μικρός ο αισθητήρας και wide ο φακός, είναι σε μόνιμα in focus. Είναι συγκεκριμένη η εστίαση. Το τρίτο χαρακτηριστικό που έχει. Τι λέει. Έτσι, είναι το γεγονός ότι έχεις, έχει το πιο. Το καλύτερο, πιο εντυπωσιακό και πιο σταθερό stabilization που υπάρχει σε τέτοια κάμερα. Υπήρχε από πέρυσι, όταν είχαμε δοκιμάσει την 6, την GoPro 6, είχαμε πει ότι έχει πολύ καλό stabilization. Έτσι, δηλαδή έχει ηλεκτρονικό σταθεροποιητή εικόνας, ούτως ώστε. Για να μην πηγαίνει, για να μην πηγαίνει αυτό και να μην φαίνεται όταν τρέχεις. Εδώ πέρα είναι ακόμα καλύτερο και δουλεύει, τραβάει 4K 60fps έτσι, και δουλεύει και στα 60fps αυτή η σταθεροποίηση της εικόνας. Εγώ το έχω βάλει 60, επειδή το βίντεο που τραβάμε εμείς τώρα είναι στα 24, το βίντεο που θα βάλουμε να τρέχει μαντό θα το βάλω και με slow motion και κανονικά για να δείτε εσείς πώς είναι η σταθεροποίηση. Να την πάρεις στο χέρι μου. Και θα αρχίσεις να τρέχεις. Αυτό θα βγει έτσι. Βλέπεις εδώ πέρα, δεν θα βγει έτσι. Και το stabilization. Εντάξει, δεν θα κουνάς το χέρι σου πάνω κάτω. Όχι. Θα το έχεις σταθερό. Σε σταθερό σημείο. Εντάξει, stabilization auto και off. Μην με πάρουν πίσω τα σκυλιά που βάλω. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, μάλλον. Έλα. Πάρτινα. Κόκαλο θα σε περάσω. Να δείχνει μπροστά το χέρι σου. Ναι, ναι. Τον εαυτό σου πέρα, μπράβο, εκεί. Μπράβο, μια χαρά. Έτσι, Μαντώ, μπράβο, καλά πας.
Το stabilization είναι απίστευτο, δεν υπάρχει, έτσι. Το έχει βάλει μια φοβερή ονομασία η GoPro. Ουσιαστικά είναι βελτιστοποιημένο σε σχέση με το περσινό, έτσι. Τρέχα για την άλλη μεριά, και από εκεί τρέχα λίγο, από εκεί. Ελάτε, ελάτε. Μίλα, πες κάτι εκεί πέρα στην κάμερα. Λοιπόν, τρέχα και μίλα, ρε Μαντώ. Θα σας κάνω μια πάρα πολύ ωραία ξενάγηση. Από εδώ βρισκόμαστε, στο Χαλάνδρι, το εξωτικό Χαλάνδρι. Όσοι δεν έχετε έρθει στο Χαλάνδρι, μπορείτε να έρθετε εδώ, γιατί είναι φανταστικά. Λαχάνιασα. Έχει το ρέμα εκεί τώρα που έχει βρέξει. Έχει. Εντάξει, σταμάτα, και πολύ ωραίο καιρό. Σταμάτα, Μαντώ. Ας το κλείσω. Για να το δούμε, περίεργη. Άμα δεις εδώ πέρα, Άλεξ, το μενού είναι έτσι. Όταν τη γυρίσω την κάμερα έτσι, γυρνάει και το μενού. Στον άνεμο στο κινητό. Κάνει αυτό. Ο Χριστός και η Παναγία. Είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό το GoPro, ούτως ώστε άμα θέλεις, ακόμα και σε αυτόν τον τρόπο, να μπορείς να το χρησιμοποιείς. Και γιατί μπορεί να το κάνεις αυτό, γράφεις ούτως ή άλλως. Απλά γυρνάει και το μενού για να τα βλέπεις όλα έτσι. Ο λόγος που το κάνει έτσι είναι ότι μπορεί να συνδεθεί με κινητό, ούτως ή άλλως για να μεταφέρεις, μπορεί να συνδεθεί με το κινητό για να μεταφέρεις φωτογραφίες, αλλά και για να δεις τα δεδομένα να τα μεταφέρεις από εδώ πέρα ή για να δεις live view ό,τι δείχνει εδώ πέρα, αλλά υποστηρίζει για πρώτη φορά η GoPro Facebook Live. Το οποίο σημαίνει ότι εγώ μπορώ να το συνδέσω με το κινητό και να κάνω Facebook. Έχει έναν εύκολο. Με Bluetooth. Με WiFi είναι. Η σύνδεση είναι WiFi. Okay. Κάτσε, περίμενα να φορτώσω την εφαρμογή. Η σύνδεση είναι μια χαρά και μπορώ από εδώ από το κινητό. Δεν έχει καθυστέρηση, έτσι. Μικρή. Έχει. Το βλέπεις, έτσι. Ναι. Το βλέπεις, έτσι. Είσαι μπορώ... live στο Facebook. Όχι, δεν είμαι live στο Facebook, αλλά από εδώ, από εδώ να αρχίσω να γράφω. Τι λέει, φίλε. Και από εδώ μπορώ να τη ρυθμίσω. Όλες τις ρυθμίσεις τις έχω και στο κινητό. Κλασικό. Ναι, κλασικό, ρε παιδί μου, αλλά είναι αρκετά γρήγορη η σύνδεση. Και εδώ είναι το live. Εντάξει, setup live σου λέει εδώ πέρα για να συνδεθεί με το Facebook και να βγω κατευθείαν. Τι έγινε καλά, γιατί μου το κλείσες. Τι σου κλείσα. Το τηλέφωνο. Εδώ. Α, όχι, βλακίζει. Ναι, έκλεισε η οθόνη για να... Πάω μέσα στα βάτα. Αυτό που έκανε η GoPro είναι να βελτιώσει πάρα πολύ την περσινή. Ένα, βγάλω μια φωτογραφία. Ναι. Ένα, θα βγάλω μια selfie. Για εδώ, κοιτάζω από εδώ. Από εκεί. Α, κοιτάζω εδώ. Τι ξέρω εδώ. Έλα. Έβγαλε best τώρα. Έβγαλε πολλές. Και όλες τις φωτογραφίες μπορώ από εδώ πέρα και τα βίντεο να τα μεταφέρω εδώ πέρα και έχει και ειδική εφαρμογή την οποία μπορείς να κάνεις εσύ και edit τα βίντεο που έχεις από εδώ. Το live που έχεις στο Facebook είναι ενδιαφέρον πάρα πολύ και για αυτούς που κάνουν sport, extreme, ας πούμε και τέτοια. Μπορεί να έχει το κινητό του μέσα σε μια διάβροχη θήκη, μέσα στο μπουφάν για να μην κινδυνεύει έτσι, από τα νερά και τις κακές συνθήκες, γιατί αυτή είναι ανθεκτική. Έχει την GoPro, πατάει το start πολύ από το κινητό ωραίο. Το live και κάνει την κατάβαση από το βουνό. Ρε, εσύ να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα βλακία θα σε ρωτήσω, δεν πειράζει, θα τη ρωτήσω. Πρέπει να τη ρυθμίσεις. Έχει ρυθμίσεις για το κλίστρο, για λοιπόν, την φωτεινότητα. Καλή ερώτηση. Ουσιαστικά όλα είναι. Όλα... Μετά από 4 χρόνια! Όλα είναι. Γιατί το είχα ξεχάσει αυτό. Ναι. Όλα είναι αυτόματα κυρίως. Όμως μπορείς στο βίντεο εσύ να κρατώντας πατημένο το δάχτυλό σου ναι. να διαλέξεις ένα συγκεκριμένο σημείο ναι. και να κλειδώσεις την έκθεση σε αυτό το σημείο. Για παράδειγμα, να πάω εδώ πέρα πάνω ναι. που είναι πολύ φωτεινό, να κλειδώσεις την έκθεση να είναι σωστά, να βγουν πιο σκοτεινά κάτι. Άμα θέλω να είναι αυτό πιο φωτεινό, και να κλειδώσω και την έκθεση σε αυτό εδώ πέρα βράδυ, το σημείο. Το βράδυ τι κάνεις. Έχει ειδικό mode το βράδυ για night mode. Εντάξει, θέλεις. Στο βράδυ εξαρτάται το φως που έχεις. Δυσκολεύονται τα πράγματα ανάλογα. Στο απόλυτο σκοτάδι δεν γράφει. Δεν υπάρχει μηχανή στο απόλυτο σκοτάδι που να γράφει. Πώς υπάρχουν αυτές που είχαν στο Big Brother μέσα, πώς γράφανε. Αυτές ήταν υπέρυθρες, ήταν άλλο πράγμα αυτό. Μπορώ να ενεργοποιήσω το ProTune. Τι είναι το ProTune? Αν ενεργοποιήσω το ProTune, μου δίνει επιπλέον χειροκίνητες ρυθμίσεις. Να διαλέξω εγώ το white balance. Να διαλέξω το μέγιστο, το ελάχιστο και το μέγιστο ISO που θα χρησιμοποιεί η κάμερα. Έτσι. Να διαλέξω το sharpness, το χρώμα και την ταχύτητα του κλίστρου. Από τα 1080 μπορεί να τραβήξει μέχρι 240 fps. Εντάξει. Τέλειο. Όπου δεν ενεργοποιείται το stabilization. Έλα εδώ να κάνεις πάλι το ίδιο που έκανες με την τέτοια σου πριν. Πιο γρήγορα κάνε το ρεμάντο. Για να φανεί καλύτερα το slow motion. Πιο γρήγορα! Βλέπεις εδώ πέρα πως αργά είναι. Είναι πολύ αργό, ε. Ναι, 240 fps. Πολύ ωραίο. Αυτά είχα να σας πω για την GoPro 7. Είναι η πιο εξελιγμένη YouTubers. GoPro. Αυτό είναι για YouTubers, τέλειο. Είναι για όσους κάνουν extreme sports. Έτσι. Και είναι γενικότερα μια κάμερα που μπορεί να έχεις ανά πάσα στιγμή μαζί σου, γιατί είναι πολύ μικρή και η αυτονομία της είναι και επίσης αρκετά καλή. Όπως έχω δει εγώ εδώ πέρα τόση ώρα, έχει πέσει από τίποτα, το 90% στο 74%. Πάμε τώρα. Γιατί θα μας φάνε τα κουνούπια. Πάμε, άντε, με έχουν τσιμπήσει, με έχουν γαζώσει. Όχι, έφυγε ο Ζορμπάς. Μπορεί να ξανάρθει. Άντε, φιλάκια, κάντε subscribe στο κανάλι μας, παιδιά. Ναι. Άντε, φιλιά, γεια.